Λέει ο Chris Malix, πότε θα έχεις νέα για Πούτιν, τι στάση θα κρατήσει απέναντι στην Ελλάδα. Παιδιά, όταν οι λευκοί και οι μαύροι ελίτ αποφασίσουν πως διάολο, στην κυριολεξία διάολο, θα αρχίσουν να κινούνται, να επηρεάζουν και να κάνουν και να ράνουν, τότε θα αρχίσω εγώ να μαθαίνω. Θα βγει μάλιστα, και είναι δεδομένο ότι θα βγει, ειδικό βιβλίο για τη λευκή και τη μαύρη ελίτ. Γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει τις νέες δομές εξουσίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο έκανα πριν 12 χρόνια, από ό,τι βλέπετε, πρέπει να το ξαναρχίσω τώρα. Μόνο που τώρα ο κόσμος θα ξέρει πολύ περισσότερα. Και η δική μου δουλειά θα είναι ευτυχώς λίγο πιο εύκολη. Δηλαδή, όταν θα βγω να μιλάω τώρα και να λέω τα διάφορα, δεν θα μου λένε τα τρελά που μου λέγανε κάποτε, έτσι δεν είναι. Ναι, και σήμερα απαντάω ερωτήσεις. Βλέπω μια ερώτηση εδώ που λέει, μπορείτε να μου πείτε γιατί όταν ακούω τον εθνικό ύμνο μου έρχονται ασυναίσθητα δάκρυα. Φίλε ή φίλοι, μάλλον απλώς Έλληνα, φίλε, η οδή αυτή στην οποία αναφέρεται η Αποκάλυψη του Ιωάννου πρέπει να σου μιλάει. Υπάρχουν ήχοι, αντικείμενα, καταστάσεις και πρόσωπα τα οποία μιλάνε μέσα μας. Και δεν μιλάνε στη λογική, γιατί ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος έχει καταταγεί σε έναν από τους μέτριους από πλευράς μουσικής ύμνους, αλλά εμάς μας μιλάει. Γιατί απλούστατα είναι τα λόγια τα οποία θα πούμε στον φέροντα τα σύμβολα και το σπαθί. Γιατί όταν θα τον δείτε και θα τον γνωρίσετε, θα του πείτε. Θα δείτε και το σπαθί. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού, την τρομερή. Σε γνωρίζω και από την όψη που με βία μετράει τη γη. Μαζί τότε θα τη μετρήσετε τη γη όλη, βήμα-βήμα, με βία, εναντίον των εχθρών του Χριστού και των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να γίνονται αυτά στην Ελλάδα? Προσέξτε καλά. Και πριν απαντήσω και πριν πω αυτά που θέλω, να φύγουν όλοι οι λογικοί και όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες και όλοι οι μεγάλοι άντριδοι να την κάνουνε. Διότι είμαστε στην ώρα της τρομοκρατίας, λέει, των αισθήσεων. Εκείνη η κρίσιμη μάζα. Η οποία, φίλοι μου, χρειάζεται για να αρχίσουν όλα, που όπως λέει και ο Άγιος Ανδρέας, όταν δείτε, λέει, τα δελειρά γέννη πάνω στην επιφάνεια της γης, τότε τα πάντα επιθύρες. Εκείνη η κρίσιμη μάζα πρέπει να ετοιμαστεί. Εκείνη η κρίσιμη μάζα για να ετοιμαστεί
πρέπει να φύγει από τις σημερινές συνήθειες. Πρέπει να μην έχει υλικά αγαθά, πρέπει να μην έχει υλικές μέρημνες. Ο Γέρον Παΐσιος με σοφία Θεού, με σοφία δοσμένη από το Θεό σε αυτόν, μας είπε ότι ο Θεός, ο Χριστός θα αξιοποιήσει όλα τα κακά, όλα τα στραβά. Θα αξιοποιήσει τους νόμους για την ακίνητη περιουσία, για να την απεχθανόμαστε την ακίνητη περιουσία. Θα αξιοποιήσει τους νόμους εναντίον των αυτοκινήτων για να απεχθανόμαστε τα αυτοκίνητα. Θα αξιοποιήσει τους ψηλούς φόρους για να απεχθανόμαστε τα χρήματα. Θα φέρει φτώχεια μεγάλη για να μην έχουμε ανάγκη από όλα αυτά τα οποία έχουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούμε καν να τα αποκτήσουμε. Να λοιπόν πώς μπορεί ο Θεός να αξιοποιήσει όλα τα άσχημα, αυτά που εμείς ονομάζουμε άσχημα. Και οι κακοί, αγαπητοί φίλοι, και οι άνομοι, οι οποίοι θα μας φέρουν όλα αυτά που αυτοί θεωρούν στραβά ή που μας έχουν εκπαιδεύσει να τα θεωρούμε στραβά, θα μας φέρουν σε ένα δρόμο πιο σωστό, θέλουν δεν θέλουν. Το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε το χάραγμα. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε εκεί που ο Θεός θέλει, με τη βοήθεια του Θεού. Και αν του το ζητάμε, θα μας στείλει σκουντώντα μας. Αγαπητοί φίλοι, με μικρά καθημερινά γεγονότα, σκουντώντας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα μας στείλει εκεί που πρέπει, εφόσον του το ζητάμε, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, επομένως, γιατί επιτρέπει ο Θεός να γίνονται αυτά στην Ελλάδα μας? Μας ετοιμάζει, ρε παιδιά. Μας ετοιμάζει. Έτσι. Λοιπόν, μας ετοιμάζει να διαπιστώσουμε και να πούμε πολλά. Πολλά τα οποία πολλοί θέλουν να ζήσουν, αν και τους τρομάζουν λίγο. Πόσοι και πόσοι δεν θέλουν με τα μάτια τους να δουν και να πούν τη λαμπρότητη της δόξης σου, υπέρμαχε πρωτοσπαθάριε, ουδείς υπερβήν δύνατε. Της υποχθονής γάρ, ου δι δούνε δίκην, αποκτενείς δε αυτής τη κοπίδη, ειν ελοχήμι λίου πρωτοστάτης σι παρέδοκε, μόνος δε σι αταρβείς γάρ, διαφθείρεις την εξουσίαν αυτών υπό ήλιον κατά το τρίτον εσβισμένον. Όσο για τον μεγάλο, λέει, αρχηγέτη του σατανά, τον μεγάλο του πρωθυπουργό, οι ίδιοι οι δικοί του έδωσαν χρησμό στη Βαβυλώνα πριν πολύ 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 καιρό. Και αυτά που σας λέω είναι από παλιές γραφές, οι οποίες μπήκαν στα χάλκινα βιβλία. Αυτούς λοιπόν που δεν τα είχαν ακούσει, που τα είχα δώσει ένα βράδυ αργά, 3:30-4 η ώρα, λένε του Βελιάλ εν Βαβυλώνη άρτη αφυκνημένου έδωκαν χρησμόν. Μόλις ο Βελιάλ, λέει, έφτασε στη Βαβυλώνα, του δώσανε χρησμό. Λέγοντες, ένθα τόπους θανάτου
Εδώ είναι ο τόπος του θανάτου, του ημετέρου εναντίου, του εχθρού σου. Εν το καιρό το μέλλοντι, στο μέλλον. Τέρψιν ούκαν λάβεις, χαρά όμως δεν θα πάρεις. Αλέξανδρος μεν αποθανεί, ο μεν Αλέξανδρος απεθάνει. Ο διπόρος δε, ο ταξιδευτής δε, ο γουναράς, ο της θεής κατατροπώσας έχων, που τους θεούς τα έχει κατατροπώσει, κέλευσμα λαβών απιένε, έχοντας λάβει πρόσταγμα να φύγει, ούκ αποθανεί, δεν θα πεθάνει. Και τις μέλους αιώσι ζήσετε και στους μέλλοντες αιώνες θα ζήσει. Και θεοί, και οι θεοί, νεφελίμ δηλαδή, πάλιν και πάλι, εν της παιδείς μέλην συντριβίνε, στα παιδεία των μαχών πρόκειται να συντριβούν. Υπ' αυτού, από αυτόν. Θυμάμαι μάλιστα ότι εκείνο το βράδυ με ρωτούσαν, πες κάτι άλλο, πες μερικές λέξεις, λέει, που έχουν σημασία, έτσι, που είναι σημαδιακές. Και είπα. Και σημειώστε τις λέξεις αυτές, γιατί θα έρθει η μέρα που θα μάθετε για τις λέξεις αυτές πράγματα που δεν γνωρίζετε. Όλυμπος. Δελφή. Θηρία. Η εκλεκτή, με ήττα το εκλεκτή. Η αναπληρωματικά της εκλεκτής. Οι watchers, οι παρατηρητές. Το τελευταίο restart. Ο Ραμιέλ. Το δίκτυο. Και μία ακόμη λέξη που δεν την είχα πει τότε. Μάλλον πολλές δεν είχα πει τότε. Σαταντόρ πιστεύει ότι η δέκατη λέξη είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Φίλοι μου, έσετε ήμαρ. Ότε φίβος πάλιν ελεύσετε και εσαΐεστε. Αυτά για σήμερα.